σταυρό. Στο δημοτικό συμβούλιο βγάζετε τα νερά σα. Εγώ προσωπικά έχω κουραστεί να σα ακούω. Όλου σα. Όσο παραμύθι, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πάμε παρακάτω. Εγώ την εισήγηση τελείωσα. Θεωρώ, αν θέλετε να πείτε κάτι, να το πείτε χωρίς να. Προς Θεού, μην αναφερθεί κανένα όνομα γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Αν θέλετε να μιλήσετε, εγώ θα έλεγα να σταματήσουν οι κάμερες. Γιατί δεν είναι ωραίο να συζητάμε πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεστε. Πρόεδρε, επειδή ανέφερες κάτι τώρα με ανοιχτές τις κάμερες, και πρέπει να υπάρξει διακρίνηση. Μίλησε ότι το τωρινό ΔΣ έκανε ό,τι ήταν δυνατό. Μπορείς να μας ενημερώσεις και εμάς ποιο είναι το ΔΣ? Γιατί εδώ και από το. Πόσους μήνες έχω ΑΕ, έπρεπε να υπάρχει ΔΣ, να έχει συστηθεί. Κάτι το οποίο εμείς τουλάχιστον, από όσο γνωρίζω και όλοι οι υπόλοιποι συνεταίροι, δεν υπάρχει. Φτιάξετε μόνοι σας ΔΣ και δεν το κοινοποιήσατε στο σώμα. Δεν γνωρίζω. Έρχεστε εδώ, μας κάνεις εδώ και 40 λεπτά μία ενημέρωση. Φέρετε κάποια οικονομικά στοιχεία, κάποιες φωτοτυπίες. Ενημερώστε, μοιράστε στον κόσμο να μπορούμε να σε παρακολουθήσουμε. Να μπορούμε να σε παρακολουθήσουμε. Λες εννοείται, πώς εννοείται. Άκουσε πολύ συμφωνή, υποδείξτε να το κάνεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ελιά, υποδείξτε να το κάνεις. Εντάξει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμένα υποδείξτε να μου κάνεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σας σέβομαι, σας θυμάμαι στο εθνικό. Υποδείξεις δεν θα μου κάνεις. Εντάξει, σε σέβομαι και σε εκτιμώ. Υπόδειξτε να μου κάνεις. Να χαρίσω. Παιδιά. Λοιπόν, παρακαλώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορούμε να κλείσουμε, γιατί θα έρθουν πράγματα τα οποία... Στα ερωτήματα τα οποία έθεσε ο Μιχάλης Πρόεδρε. Θα απαντήσουμε μετά στη συνέντευξη τύπου ή μετά κάνουμε σε... αν θέλετε μήνυμα. Μπορώ να απαντώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ποιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Βεβαίως. Πες του. Ναι, τα πέντε του Διοικητικού Συμβουλίου, πότε ορίστε. Το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει και παιδιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο και κλείνω. Ναι. Κλείνω και θα πούμε αλλού μετά. Ωραία. Λοιπόν, άρεσε. Το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος. Το έκτακτο, έτσι. Γιατί σήμερα ερχόμαστε να ψηφίσουμε το τακτικό. Σήμερα το πρώτο ΔΣ σήμα... έγινε με συμπροσωπική πράξη. Θα απαντήσω. Είναι Πρόεδρος ο Νίκος ο Κυλιμάτος. Ναι. Είναι ο Παναγιώτης ο Τρακώσιας και η κυρία Κασίου. Ο Μενισοκόμος ο Παναγιώτης και η κυρία Κασίου. Η κυρία Κασίου. Ποια είναι η κυρία Κασίου? Α, του 300. Του κύριου 300. Και ο Παναγιώτης. Ο έκτακτο. Και ο τρίτος είναι ο έκτακτο. Η κυρία Κασίου, αν δεν με λαμβανόμε, είναι το μέλος της κυβέρνησης των ομάδων. Ο Παναγιώτης ο 300 ως τι παίρνει στο ΕΕ. Ως λαϊκό έμπηκε. Ορίστε. Ως λαϊκό μέλος. Έχετε ενημερώσει το σώμα? Όχι, βεβαίως. Πότε? Συγγνώμη, για ρωτήστε έναν ένα. Συγγνώμη, Πρόεδρε, έχουμε, σε παρακαλώ πολύ, έχουμε την αξιοπρέπεια, έχουμε την τιμή να έχουμε μια φιλία από παιδικά χρόνια και πρέπει να την τιμάμε. Συμφωνώ. Λοιπόν, συμφωνώ. Μη μας λες κοιτάξτε. Πράγματα τα οποία είναι αναλυτή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ορίστε, ρε παιδιά, πάρτε το. Τι είναι, παιδιά. Εγώ. Το καταστατικό του συμβολογράφου. Ποιο το θεώρησε αυτού του ανθρώπου? Πότε μας το θεωρήσει, τι εμεί. Δεν είναι η ημερομηνία. Ποια ημερομηνία? Τι είναι η εμεί. Το εμεί δεν ξέρουμε. Δηλαδή ο Παναγιώτης ο 300 το ήξερε. Βάραμε τώρα να μιλήσω. Παίρνει μια μέρα κυλιμάτος και μου λέει: έχεις πρόβλημα, μου λέει, να σε προτείνω στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα. Άμα με ψηφίσουν οι μετόχοι, κανένα. Αυτές ήταν οι κουβέντες μου. Ένα και ένα κάνουν δύο. Σε ενημερώνει ο Γιάννης το έκτακτο ΔΣ, η γυναίκα σου Παναγιώτη. Αν αγαπώ τη λέξη, αν είσαι έξυπνος, κατάλαβε. Όχι, εντάξει. Γιάννη, όχι, γιατί ορισμένα πράγματα πρέπει να προσαρμοζόμαστε και να τονίζονται. Το είπα καθαρά. Με πέφτει το τηλέφωνο. Άμα δεν ψηφίσω, εμείς θα ψηφίσω. Διακόπτουμε. Να ρωτήσω και κάτι, να το συνεχίσω. Προχωρεί. Να το συνεχίσω. Το έκτακτο ΔΣ. Έκτακτο. Έκτακτο. Συνεδρίασε κάποιες φορές για σοβαρά θέματα ή για τη γραμμή της πολιτικής την οποία θα ακολουθήσει η εταιρεία. Ρωτά. Παναγιώτη, συμμετείχε σε καμία σε παρόμοια συνεδρία σου μετά. Καμία. Ούτε μια έγινε. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε από το θέμα μας. Το θέμα μας είναι τα λεφτά. Μπορούμε να σταματήσουμε λίγο. Σας
Σας σέβομαι, σε ερώτηση να κάνω στο σώμα τώρα για να κλείσουν οι κάμερες. Ποιος από τους μετόχους όταν τα δύο τρίτα των χρημάτων της αξίας του εμπορεύματός του, της παραγωγής του, που έδωσε πέρυσι, της παραγωγής του 2012, αυτή τη στιγμή είναι απλήρωτος, ποιος έχει τα κότσια, παύλα εντός εισαγωγικών, την οικονομική δυνατότητα να δώσει ένα σημαντικό μέρος από τη θερμινή του παραγωγή και να έχει να λαμβάνει ακόμα του χρόνου το 2014 μισό λεπτό, είναι σοβαρό αυτό. Πάκη, για να δούμε, μπορούμε να στηρίξουμε την εταιρεία σύμφωνα με τα λόγια. Έχει κανένα να πάρει, όχι η ζωή. Φάρμακα, έχει κανένα να πάρει. Έχει χαρτί εμπιστοσύνη, έχει κανένα εμπιστοσύνη. Φάρμακα, έχει κανένα να πάρει. Το κλείσει τις κάμερες να κάνει κάτι άλλο. Κλείσε, παιδιά, δεν πρέπει να σκλείσει. Αφού λέει ο πρόεδρος, εμάς κάπου πρέπει να πω το πρόβλημα μας είναι άλλο. Θα μπορούσαμε να κρατηθούν οι κάμερες ανοιχτές, φτάνει να μην προβούμε σε ανακοίνωση ονομάτων. Δεν χρειάζεται. Αλλά εγώ ήθελα να πω και αυτό και ρώτησα πριν σε πόσες τακτικές το έκτακτο ΔΣ συμμετείχε ο Παναγιώτης όσον αφορά τον καθορισμό της πολιτικής εταιρείας. Γιατί σε κάθε, συγγνώμη, να ολοκληρώσω, σε κάθε επαφή με οποιοδήποτε πελάτη, οποιαδήποτε συνεργασία, εντάξει, υπάρχουν τα συν και τα πλήν. Εκεί λοιπόν υπάρχει ο καθορισμός της πολιτικής που ακολουθεί απέναντι στον πελάτη. Και ανάλογα λοιπόν με τον πελάτη, δημιουργείται και ένα πλαφόν κίνησης. Όταν ο πελάτης σου πάρει μία, δύο, τρεις παραγγελίες και σε έχει σε πίστοση, και εκεί που έχει συμφωνήσει, έχει προχωρήσει κάποια συμφωνία μαζί του, έτσι, για συνεργασία, την αναιρεί, θα πρέπει το πλαφόν αυτό να ενεργοποιείται, να σταματάει. Ή κάποιο τρόπο να υπάρχει τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε τώρα και να μου λέτε ότι σε τελειώνει οκτώβρης. Αυτό κάνουμε. Τι κάνουμε. Και πώς στέκονται τα δύο τρίτα των υπολείπων των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Παιδιά, θέλετε να ψηφίσουμε να μείνουν οι κάμερες. Δεν έχουμε πρόβλημα. Πρόεδρε, μιλούσες μία ώρα και ο συνάδελφος ο Πάνος έχει απόλυτο δίκιο. Μιλούσες μία ώρα, μας κατέβασες 10 σελίδες Α4, τα γραπτά του λόγου σου με στοιχεία, ιστορίες, τα οποία έχουν καταχωρηθεί να πούμε και θα δημοσιευτούν. Και τώρα που λες, που δίνεται ο λόγος, η δυνατότητα στα μέλη να πει ο καθένας τον παράπονο του, να εκφράζει τη θέση του, την αγωνία του. Έτσι, λες και ζητάς να κλείσουν οι κάμερες. Μα το θέμα είναι δημοσιοποίησης. Λέμε να μην προβούμε σε ονόματα. Μπορούμε να μην προβούμε σε ονόματα. Δεν λέμε ονόματα. Δεν θα πούμε ο μεταξωτός, ο κινημάτος, ο Σταματέλος ή ο... Εγώ, όσο πάει. Αυτό, σε ψηφοφορία, το να μην τα μέσα μαζικής και εκεί μέτωση. Εμείς τα καλέσαμε τα μέσα μαζικής. Εμείς τα καλέσαμε. Δεν θα πούμε ονόματα. Ψηφοφορία. Έχει κανένας που δεν θέλει. Ψηφοφορία. Δεν έχω θέμα να μην κάνω.